Χαίρετε, Αλάνια! Σε μία από τις μορφές του κειμένου που έφτιαξα για το βίντεο «Το 80% των γυναικών κυνηγάει το 20% των αντρών», είχα κάνει ένα σχεδιάγραμμα, το οποίο ονόμασα το σχεδιάγραμμα με τα στερεότυπα που ισχύουν αλλά πολύ χοντρικά. Ήθελε λίγο παραπάνω δουλειά η ονομασία. Το σχεδιάγραμμα αυτό τελικά δεν μπήκε στο τελικό κείμενο που χρησιμοποιήθηκε για το βίντεο, αλλά επειδή ήθελα να το δείτε, θα το ακουμπήσω εδώ πέρα. Λοιπόν, οι γραμμές είναι το ποιοι γαμήθηκαν μεταξύ τους. Τα αριστερά μπαρμπαδάκια είναι τα αρσενικά, τα δεξιά μπαρμπαδάκια είναι τα θηλυκά, και όσο πιο ψηλά είναι το μπαρμπαδάκι, τόσο πιο σφαιρικά ελκυστικότερο, όσο πιο χαμηλά, τόσο σφαιρικά. Γαμώ το σπίτι. Όσο πιο χαμηλά, τόσο λιγότερο σφαιρικά ελκυστικότερο. Και πάμε να ξεδιπλοαναλύσουμε αυτή την πανδεσία στερεοτύπων. Λοιπόν, προειδοποίηση, ακολουθούν κακές λεξούλες. Η μουνάρα που αφότου γαμήθηκε με τους πιο ωραίους της γειτονιάς της, τάμπλεξε με διάσημο, ο οποίος ναι εν καιρό θα την αντικαταστήσει με διάσημη. Η σχεδόν μουνάρα που αφότου απογοητεύτηκε από τους ανώτερους της και τους άξιους της, τα έφτιαξε με έναν ελαφρώς κατώτερό της που την έχει σαν πριγκίπισσα. Η τύπισσα που μια ζωή κυνηγάει ανώτερους της και παραπονιέται που όλοι την πηδάνε αλλά δεν τη σχεσώνουν. Meanwhile, έχει στο friendzone από μπαζάκια μέχρι αυτούς που αξίζουν μια σχέση μαζί της. Η τύπισσα που γαμήθηκε με έναν και μόνο έναν ωραίο και αφότου είδε τι παίζει, απλά τα έφτιαξε με έναν εισάξιό της και βρήκε την υγειά της. Το μπαζάκι που είναι σχετικά εύκολη και δίνει ευκαιρίες, αλλά σοβαρή σχέση μαζί της δέχτηκε να κάνει μόνο ο τύπος που ήταν παρθένος ως τα 19. Ξεπαρθενεύτηκε λίγο αργά αυτός, αλλά πίστεψέ με δεν έχει σπάσει και το παγκόσμιο. Και τώρα πάμε από τα stick women στα stick men. Ο γαμιάς ο ωραίος με τα υψηλά standards που γαμεί μόνο από μέτριες και πάνω. Πήγαινε για γάμο τη μουνάρα της γειτονιάς, αλλά αυτή τον παράτησε για τον διάσημο που λέγαμε. Ο σχεδόν υπερωραίος που του κάθισαν όλες και τις γάμισε όλες εκτός από αυτό το μπαζάκι. Γιατί εντάξει, τι το περάσαμε, έχει και ένα στάτους να φροντίσει. Ο μέτριος που αφού του ξεπαρθενεύτηκε από τον μπαζάκι και μπήκε στο friendzone της εισάξιάς του, τα έφτιαξε με την ανώτερη του που του γαμάει τη ζωή και λέει και ευχαριστώ. Ο τύπος που αφού του ξεκίνησε τη σεξουαλική του ζωή με gay joke που άλλοι πρόσεξαν και άλλοι όχι, γαμήθηκε με τον μπαζάκι γιατί τελικά τον γουστάρει από καμιά γυναίκα, και εννοείται σε σχέση με τον μπαζάκι βρέθηκε μπροστά του την κατάλληλη στιγμή η κατάλληλη ευάλωτη φρεσκοχωρισμένη τύπισσα και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και τέλος, αυτός εδώ κάτω είναι ο τύπος που οι γυναίκες όταν μιλάνε για το πόσο δύσκολο είναι το να είσαι γυναίκα, και ο οποίος αφότου υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε όλη αυτή τη μαλακία που μόλις περιέγραψα, τελικά τα έφτιαξε με την κόμενα που του ρίξε την πρώτη του χιλόπιτα και ξεπαρθενεύτηκε επιτέλους στα 19, όπως προείπα. Ναι, θα μπορούσα να το φτιάξω πολύ καλύτερα το σχεδιάγραμμα και να το εξηγούσα για πιο ψαγμένα κλπ. Αλλά για να μην αυτοκτονίστε, το κωμικοποίησα, άσε που ήθελα να με πάρει λιγότερο από 2,5 ώρες για να το στήσω, γιατί πρέπει να βγάλει και νόημα. Πείτε με κάτω στα σχόλια αν τελικά έβγαλε, γιατί δεν είμαι ο κατάλληλος κριτής για αυτό. Τώρα, πολλά αυτά τα στερεότυπα που περιέγραψα στο συγκεκριμένο βίντεο τα έχω δει να συμβαίνουν μπροστά μου ή με τα έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι, και άλλα απλά τα έχω μαντέψει από τα συμφραζόμενα. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο.